Η από κοινού άσκηση γονικής μέρημνας με κυριότερη έκφανση της συνεπιμέλεια προβλέπεται στα άρθρα 18 της Διεθνούς Σύμβασης Δικαιωμάτων του Παιδιού και 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Προσφάτως παρουσιάστηκε νομοσχέδιο για το οικογενειακό δίκαιο στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Δικαιοσύνης τον κύριο Τσιάρα, το οποίο βέβαια δεν έχει κατατεθεί ακόμα σε δημόσια διαβούλευση, αλλά δείχνει ότι η ελληνική πολιτεία είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε ένα όριμο κοινωνικό αίτημα για ισότιμη συμμετοχή των χωρισμένων γονέων στη ζωή των παιδιών τους. Σήμερα μαζί μας για να συζητήσουμε το θέμα φιλοξενούμε τον κύριο Παναγιώτη Κατσικερό, εφέτη Αθηνών. Κύριε Πρόεδρε, να σας καλημερίσω και να σας καλωσορίσω στην εκπομπή μας. Καλημέρα κύριε Ορφανίδου, καλημέρα και στους ακροατές σας. Η εισαγωγή σας ήταν σωστή. Θα ήθελα όμως να σημειώσω ότι ήδη το νομοσχέδιο έχει κατατεθεί για διαβούλευση και έχει ολοκληρωθεί αυτή. Έκλεισε η διαβούλευση στις 9 το βράδυ. Α, μάλιστα, ωραία. Οπότε, να και η είδηση που μας δώσατε. Ακολουθεί η διαδικασία να κατατεθεί στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και να τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια. Αυτή η διαδικασία πιστεύω πως θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Πάσχα. Πολύ ωραία. Η είδηση λοιπόν που μας δώσατε και σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν. Εγώ θα ξεκινήσω, κύριε Πρόεδρε, από ένα ερώτημα που φαντάζομαι ότι απασχολεί και τους ακροατές μας, αλλά και γενικότερα τους γονείς. Η ισόχρονη συνεπιμέλεια είναι εφικτή, είναι ένα σενάριο που με βάση αυτό το νέο νομοσχέδιο μπορεί να υποστηριχθεί. Ο νόμος αναφέρει στο άρθρο 1511 του αστικού κώδικα ότι σε περίπτωση χωρισμού των γονέων η γονική μέρημνα ασκείται από τους δύο γονείς από κοινού και εξίσου. Από τη διάταξη αυτή, όπως σε συνδυασμό και με όλο το πλέγμα των διατάξεων του νόμου, προκύπτει εμέσως πλην σαφώς ότι η γονική μέρημνα πρέπει να ασκείται και ισόχρονα. Αυτό δεν είναι υποχρεωτική ρύθμιση, δηλαδή δεν μπορεί να απαιτηθεί σε μια οικογένεια όπου λόγω χάρη ο πατέρας είναι κακοποιητικός ή η μητέρα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και το ανάποδο να υπάρχει οπωσδήποτε υποχρεωτική συνεπιμέλεια και ισόχρονη. Όμως είναι ο κανόνας, αυτές είναι ακραίες περιπτώσεις που σας είπα και μειοψηφικές, ο κανόνας είναι ότι η επιμέλεια και η γονική μέρημνα γενικότερα, μορφή της γονικής μέρημνας είναι η επιμέλεια, η βασικότερη μορφή, ασκείται ισόχρονα. Από εκεί και πέρα το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να κάνει λειτουργική και χρονική κατανομή της επιμέλειας, της γονικής μέρημνας, συγγνώμη. Λειτουργική κατανομή τι σημαίνει? Ότι μπορεί να αναθέσει λόγου χάρη την επιμέλεια στον ένα γονέα, είτε ολοκληρείται κατά ένα μεγαλύτερο ποσοστό που έχω 60-40-70-30 με εναλλασσόμενη κατοικία, διπλή κατοικία δηλαδή, και στο σπίτι του πατέρα και στο σπίτι της μητέρας, και τη μόρφωση και την υγεία, όπως και τη δίκηση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του τέκνου, να την αναθέσει από κοινού στους γονείς με συναπόφαση. Αυτή είναι η λειτουργική κατανομή. Η χρονική κατανομή είναι αντί για 50-50, 60-40-70-30, ανάλογα με τις συνθήκες ζωής του τέκνου και τους δεσμούς που έχει αναπτύξει με τους γονείς. Υπάρχει δηλαδή μια ευχέρεια του δικαστηρίου και υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα του δικαστηρίου να αναθέσει αποκλειστικά τη γονική μέρημνα στον ένα γονέα, αλλά αυτό προφανώς θα γίνει στις περιπτώσεις που ένας από τους δύο γονείς κρυφθεί ότι δεν είναι ικανός να ασκεί, να συμμετέχει. Σαν αυτές που μας αναφέρατε και λίγο νωρίτερα. Ναι. Αλήθεια όμως, και από τα χρόνια της εμπειρίας σας στα ελληνικά δικαστήρια και αν θέλετε και από προσωπική πείρα, η ελληνική πολιτεία είναι όντως έτοιμη να ανταποκριθεί σε αυτό το αίτημα και μιλάω κυρίως για το αίτημα των μπαμπάδων, ορμόμενη και από ένα σωματείο που έχει συσταθεί εδώ στη Θεσσαλονίκη, το Ενεργοί Μπαμπάδες, οι οποίοι επιδιώκουν, όπως δείχνει το ρεπορτάζ, να δουν τα παιδιά τους, να έχουν τη συνεπιμέλεια, αλλά μάλλον αυτό τις περισσότερες φορές είναι δύσκολο. Πρέπει να σας πω ότι στη διαβούλευση, η οποία μόλις ολοκληρώθηκε, κράτησε για 2 εβδομάδες. Υπήρχαν γύρω στις 11.000 Ελληνίδες και Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν. Είναι ένας αριθμός ρεκόρ σε κανένα άλλο νομοσχέδιο, από όσο έχω υπόψη μου τουλάχιστον, που ψηφίστηκαν από την παρούσα κυβέρνηση ή από προηγούμενες. Δεν υπήρχε ένας τόσο μεγάλος αριθμός
συμμετεχόντων, ένα ποσοστό άνω του 60%, μπορεί να είναι και μεγαλύτερο, μπορεί να είναι και στο ποσοστό 70% των συμμετεχόντων, ανέφεραν ότι είναι όχι απλώς υπέρ του νομοσχεδίου που θεσπίζει την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέρημνας, αλλά ζητούν να υπάρχουν και βελτιώσεις στο νόμο, δηλαδή να θεσπίζει ρητά το ισόχρονο της γονικής μέρημνας, την εναλλασσόμενη κατοικία, που είναι οι δύο προϋποθέσεις απαραίτητες για να υπάρχει η συνεπιμέλεια. Συνεπώς υπάρχει μια εκφρασμένη πλέον άποψη της κοινωνίας, η οποία φρονώ ότι θα ακολουθηθεί από την πολιτεία και εν πάση περιπτώσει και από τα δικαστήρια, όπου από την εφαρμογή του νόμου από τους Έλληνες δικαστές θα κριθεί το αν πραγματικά θα εφαρμοστεί στην πράξη η συνεπιμέλεια. Mm-hmm. Τώρα μια ερώτηση που ειλικρινά αυθόρμητα μου έρχεται. Ο περιορισμός και πολλές φορές και ο αποκλεισμός της επικοινωνίας των τέκνων από τον ένα γονέα, συνηθέστερα όλα τα προηγούμενα χρόνια αυτός ο γονέας ήταν ο πατέρας. Πού αποσκοπούσε ή και πού αποσκοπεί ακόμα και τώρα, Αυτό ήταν μια συμπεριφορά που επιδείκνυαν κάποιοι γονείς. Δεν συνέβαινε μόνο από μητέρες, οι οποίες είχαν την αποκλειστική επιμέλεια, συνέβαινε και σε κάποιες περιπτώσεις και από πατέρες. Θα πρέπει να μην λέμε πατέρες, μητέρες ή αποξενωτές γονείς, θα ήταν καλύτερα και αποξενωμένοι γονείς και τα αποξενωμένα παιδιά. Αυτό είχε είχε ως πηγή του προβλήματος το εξής, ότι ο νόμος και οι δικαστικές αποφάσεις αναθέτοντας την αποκλειστική επιμέλεια στον ένα γονέα, κατά κύριο λόγο στις μητέρες, δίναν την ευκαιρία σε πολλούς γονείς, είτε μητέρες είτε πατέρες, να εκμεταλλεύονται τα πλεονεκτήματα που τους έδινε η αποκλειστική επιμέλεια και η δικαστική απόφαση που τους την παρήχε, δηλαδή το γεγονός ότι είχαν αποκλειστικά την ανατροφή και τη φροντίδα του παιδιού, καθόριζαν τον τόπο κατοικίας του, το σχολείο του, τους γιατρούς που το παρακολουθούσαν και αποφάσισαν για όλα τα σημαντικά θέματα της ζωής του παιδιού. Εκμεταλλεύονταν λοιπόν αυτό το γεγονός προκειμένου να αποκλείουν τον άλλο γονέα από τη ζωή του παιδιού. Αυτό συνέβαινε όχι πάντοτε και με σκοπιμότητα, αλλά και ασυναίσθητα, διότι όταν ένα παιδί συνήθιζε να ζει μόνο με τον ένα γονέα, βαθμία απομακρύνονταν ψυχικά από τον άλλο γονέα. Και επίσης ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι ότι οι παραβιάσεις των δικαστικών αποφάσεων επικοινωνίας, τα μέσα τα οποία διαθέτει και διαθέτει ο νόμος για την αντιμετώπιση αυτών των παραβάσεων, δεν ήταν αποτελεσματικά. Δηλαδή πρόβλεπε ο νόμος χρηματική ποινή, προσωπική κράτηση και ποινικές κυρώσεις, που όμως εσπανίως επιβάλλονταν, είτε γιατί ο γονέας δεν ήθελε ο αποξενωμένος γονέας να τραβήξει την κατάσταση στα άκρα, είτε επειδή ο αποξενωτής γονέας επικαλούνταν την άρνηση εντός ή εκτός εισαγωγικών του παιδιού να ακολουθήσει τον άλλο γονέα. Εδώ υπάρχει και μια έλλειψη βέβαια του καινούριου νόμου, mm-hmm. Ο οποίος προβλέπει μεν στο καινούργιο άρθρο 1532 αστικού κώδικα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή της παράβασης δικαστικών αποφάσεων αλλά και διάρρηξης των σχέσεων του παιδιού με τον άλλο γονέα, προβλέπει ως ακύρωση την ολική ή μερική αφαίρεση της γονικής μέρημνας, δηλαδή να γυρίσουμε σε ένα μοντέλο συνεπιμέλειας πάλι, αντί για το μοντέλο επιμέλεια ο ένας γονέας επικοινωνία ο άλλος, ή ενδεχομένως εξαφαίρεση της γονικής μέρημνας σε ακραίες περιπτώσεις. Όμως πιστεύω ότι θα έπρεπε να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το νομικό οπλοστάσιο με άλλα μέσα εκτέλεσης, λόγου χάρη θα ήταν ή και άλλες μορφές που θα... θεσμικές αλλαγές, έτσι ώστε να πείθεται κατά κάποιο τρόπο ο αποξενωτής γονέας να συμμορφώνεται με το νόμο και τη δικαστική απόφαση. Παράδειγμα, θα μπορούσε στο στάδιο της διαβούλευσης, της διαμεσολάβησης, συγγνώμη, πριν τη δίκη, να προβλέπεται δυνατότητα υποχρεωτικά μάλλον ο δικαστής να επικοινωνεί με το τέκνο παρουσία παιδοψυχολόγου ή και κοινωνικού λειτουργού, να λαμβάνει τη γνώμη του τέκνου, να διαπιστώνει αν έχει επηρεαστεί η γνώμη του από τον ένα ή και τους δύο γονείς, να καλεί και τους γονείς μαζί με το τέκνο,
για να βλέπει την αλληλεπίδραση, γιατί πολλές φορές ένα παιδί άλλα λέει μόνο του, άλλα λέει παρουσία του πατέρα, άλλα παρουσία της μητέρας. Πάνω σε αυτό που λέτε, πάνω σε αυτό που λέτε και με συγχωρείτε για τη διακοπή, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Η άποψη του τέκνου πότε λαμβάνεται υπόψη από το ελληνικό δικαστήριο, ενώ ηλικιακά πότε μπορεί ένας δικαστής να ρωτήσει το παιδί αν θα ήθελε να μείνει με τη μαμά ή τον μπαμπά? Θα σας απαντήσω. Με το σημερινό καθεστώς, το οποίο δεν έχει αλλάξει προς στιγμή, αναμένουμε βέβαια ποια θα είναι η τελική μορφή του νόμου που θα ψηφιστεί από τη Βουλή. Σήμερα λοιπόν το άρθρο 612 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας λέει ότι ο δικαστής μετά τη δίκη δεν υποχρεούται, δύναται, δηλαδή έχει διακριτική ευχαίρα να το κάνει, να μην το κάνει, να επικοινωνήσει με το τέκνο, χωρίς να αναφέρει ποια είναι η ηλικία του, ιδιαιτέρως δηλαδή χωρίς την παρουσία τρίτου προσώπου, ούτε τον γονείο, ούτε κάποιου παιδοψυχολόγου, και χωρίς να συντάσει έκθεση γραπτή. Επομένως δεν γνωρίζει κανένας, δεν έχει αποτυπωθεί πουθενά γραπτά ποια ήταν η γνώμη του τέκνου. Mm-hmm. Με το νέο νόμο, στο άρθρο 1511, αν δεν κάνω λάθος, του αστικού κώδικα, προστίθεται ότι όταν ο δικαστής λαμβάνει τη γνώμη του τέκνου, πρέπει να ερευνάται αν η γνώμη αυτή είναι προϊόν υποβολής ή καθοδήγησης. Εδώ λοιπόν αυτό το οποίο έχω προτείνει μάλιστα ως πρόταση νομοτεχνικής βελτίωσης στη διαβούλευση, αλλά διαπίστωσα με μεγάλη μου χαρά ότι εκατοντάδες ή και χιλιάδες άλλοι πολίτες το επικρότησαν και το πρότειναν, είναι η διαδικασία αυτή να είναι υποχρεωτική πριν τη δίκη, και η ηλικία βέβαια του τέκνου, κατά τη γνώμη μου, που θα πρέπει υποχρεωτικά να λαμβάνεται η άποψη του τέκνου, είναι από τη σχολική ηλικία που θα έχει το παιδί μια συγκροτημένη, να συγκροτεί κάποια γνώμη ανεξάρτητη. Φυσικά, αλλιώς με άλλη τεχνική θα λάβουμε τη γνώμη του παιδί όταν είναι 6 ετών ή 7, αλλιώς είναι 10, αλλιώς 14 ετών. Ναι. Βέβαια και για τα παιδιά μικρότερης ηλικίας υπάρχει τρόπος, εκεί βέβαια θα μπορεί ενδεχομένως το παιδί να εκφράσει τη γνώμη του στο δικαστή, μπορεί όμως από έναν κοινωνικό λειτουργό, ο οποίος θα κάνει κοινωνική έρευνα στο οικογενειακό περιβάλλον και τις κατοικίες των δύο γονέων, να διαπιστώνει την καταλληλότητα και τις συνθήκες ζωής, ώστε να δίνουν μια επεύθυνη γνώμη στο δικαστή για το πώς θα πρέπει να διαχειριστεί. Για να το λαμβάνει υπόψη και ο δικαστής. Απολύτως κατανοητό. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, θα περάσω σε μια ερώτηση που αφορά στην προσωπική σας, αν θέλετε, περιπέτεια. Δεν ξέρω κιόλας αν είναι ίσως τη λέξη για να εκφράσω αυτό που έχετε βιώσει μέχρι σήμερα. Στις 8 Φεβρουαρίου του 2021 αποστήλατε επιστολή στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, και ζητήσατε ακρόαση. Μάλιστα, συνημμένα είχατε 36 έγγραφα σχετικά με τη δική σας υπόθεση. Η κόρη σας είναι 6 ετών και σε όλα αυτά τα χρόνια την έχετε δει μόλις 7 ημέρες και μάλιστα υφίσταστε κατά κάποιον τρόπο και υπηρεσιακό διωγμό. Όλα αυτά αληθεύουν, κύριε Πρόεδρε? Όλα αυτά είναι αλήθεια και αποδεικνύονται από τα έγγραφα τα οποία συνάπτω στην επιστολή που έστειλα προς τον κύριο Πρωθυπουργό και στους κυρίους Υπουργό και Υπουργό Δικαιοσύνης. Επομένως αποδεικνύονται, δεν θα έστελνα ποτέ ένα έγγραφο έτοιμα προσωπικής ακρόσης και επιστολή στους ανθρώπους που έχουν αυτές τις θέσεις ευθύνης, λέγοντας έστω και μία λέξη που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτό μπορεί να γίνει απόλυτα αντιληπτό. Ο λόγος τώρα που οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους προχώρησα σε αυτή την ενέργεια, σε αυτή τη χειρονομία, ήταν για να, καταρχήν για να καταδείξω με τη δική μου προσωπική οδύσσια και αυτή την ακραία περίπτωση αντιμετώπισης μιας οικογενειακής υπόθεσης από τα ελληνικά δικαστήρια, το πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από την μέχρι σήμερα πρακτική των δικαστηρίων, που μπορεί να οδηγήσει δηλαδή στην αποξένωση ενός πατέρα, ο οποίος ας πούμε ότι αποτελεί και ένα μέλος της κοινωνίας επιφανές και ο οποίος σε κάθε περίπτωση ούτε ως κακοποιητικός μπορεί να κατηγορηθεί, ούτε ως μη ικανός να συμμετέχει στην ανατροφή και τη φροντίδα του παιδιού του. Και έτσι να καταδείξω με έμφαση
πόσο αναγκαίες είναι οι κοινωνικές, πόσο αναγκαίες είναι οι νομοθετικές αλλαγές και μάλιστα οι γενναίες νομοθετικές αλλαγές με τη θέσπιση της ισόχρονης συνεπιμέλειας με εναλλασσόμενη κατοικία και του τεκμήριου ενός τρίτου χρόνου της ζωής του παιδιού να έχει επικοινωνία ως ίστατο καταφύγιο με τον άλλο γονέα, με εξαιρέσεις λελογισμένες και συγκεκριμένες. Γι' αυτό και στο τέλος επισημαίνω αυτό το γεγονός και συγχαίρω φυσικά την κυβέρνηση στο πρόσωπο του κ. Πρωθυπουργού και των κ. Υπουργού και Υφυπουργού Δικαιοσύνης για την νομοθετική πρωτοβουλία. Και τέλος, θέλω να καταδείξω ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα ορθής απονομής και λειτουργίας της δικαιοσύνης, τόσο όσον αφορά την εφαρμογή του οικογενειακού δικαίου και την επίλυση των οικογενειακών διαφορών, όσο όμως αφορά και τη λειτουργία των πειθαρχικών και υπηρεσιακών οργάνων στο εσωτερικό της δικαιοσύνης. Και για περισσότερα παραπέμπω στα όλα αυτά τα έρθα προσκομίζω και κατάσταση η οποία με οδήγησε βέβαια, με εξανάγκασε να προσφύγω και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ναι. Πάντως εύλογα, αν θέλετε έτσι τη δική μου σκέψη, εύλογα κάποιος πατέρας που μας ακούει αυτή την ώρα θα αναρωτιέται αν ο Παναγιώτης Κατσικερός, εφέτης πρόεδρος δικαστηρίου, δεν κατορθώνει να δει το ίδιο του το παιδί, πώς εμένα η ελληνική δικαιοσύνη θα μου το επιτρέψει. Αυτό ακριβώς έτσι εκλαϊκευμένα όπως το λέτε, είναι το συμπέρασμα που βγαίνει εύλογα από την προσωπική μου ιστορία. Γιατί αυτό ακριβώς ήθελα να καταδείξω και εγώ, ότι αν δεν μπορώ εγώ ίδιος να συμμετέχω στην ανατροφή του παιδιού, έστω να έχω μια αξιοπρεπή και ανθρώπινη επικοινωνία, άμεση επικοινωνία με το τέκνο μου, πώς ένας απλός πολίτης θα διεκδικήσει αυτό. Νομίζω όμως ότι έγινε αντιληπτή αυτή η κατάσταση. Mm-hmm. Όχι νομίζω, πιστεύω ότι έχει γίνει αντιληπτή πλέον η κατάσταση αυτή, το πρόβλημα από την κυβέρνηση και πιστεύω και από τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Απόδειξη είναι το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο βέβαια μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερο και αναμένουμε να βελτιωθεί περισσότερο και αναμένουμε φυσικά και ότι η ελληνική δικαιοσύνη και η λειτουργία της, ο καθένας ξεχωριστά δικαστής και εισαγγελέας που θα ασχοληθεί με οικογενειακές υποθέσεις θα εφαρμόσουν τον νόμο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτά όλα θα κρυθούν στο μέσο επόμενο διάστημα. Έτσι ακριβώς. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την τόσο σημαντική, κρίσιμη θα έλεγα παρέμβασή σας, για αυτή την κουβέντα μας. Θεωρώ ότι δώσατε πληροφορίες που άπτονται της καθημερινότητας και των ακροατών μας, γενικότερα των γονιών θα έλεγα, γιατί δεν θα ήθελα να το χωρίσω σε πατέρας και μητέρα. Εύχομαι όλα να τελειώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την ίδια σας την κόρη και για σας και να σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά που ήσασταν σήμερα στην εκπομπή μας. Κυρία Ρεφαρντή, ευχαριστώ πολύ για τις προσωπικές σας ευχές και θέλω και εγώ να κάνω μια ευχή ότι όλοι οι γονείς οι οποίοι με κάποιο τρόπο έχουν λόγω ατυχιών στην προσωπική του ζωή βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το πρόβλημα, δηλαδή το πώς πλέον θα αναθρέψουν και θα μεγαλώσουν τα παιδιά τους ενώ είναι χωρισμένοι, να κατανοήσουν το πρόβλημα ότι πρέπει να λυθεί μόνο με συνεργασία και καταλλαγή και αμοιβαίους συμβιβασμούς και υποχωρήσεις και με τη βοήθεια και αυτού του νέου νομοθετήματος που ελπίζω να βελτιωθεί ακόμα περαιτέρω αλλά και των δικαστικών λειτουργών και των ειδικών ψυχικής υγείας και κοινωνιολόγων οι οποίοι θα εμπλακούν και των διαμεσολαβητών που θα εμπλακούν πλέον σε αυτή τη νομική διαδικασία γιατί υπάρχει το σάδιο διαμεσολάβηση με τη δίκη θα διαμορφώσουν όλοι μαζί μια νέα κουλτούρα συνεργασίας έτσι ώστε η κοινωνία μας να ξεπεράσει αυτό το πολύ σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα και παθογένεια για τον καλό πάνω απ' όλα όχι μόνο των γονέων, αλλά πάνω απ' όλα των παιδιών όλα το παιδιών. Αύριο της κοινωνίας μας. Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Χαιρετώ τη Θεσσαλονίκη και εσάς και τους ακροατές σας.